made in China. Coco Gota. Έχεις μια λίστα σε ευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελών, παιδιά μου που δεν είναι φακά. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει. Ως που μια μέρα είναι εδώ καρπάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που κουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια μια λάις έξτρα λάις. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόπον. Τα κάμου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπο. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που κουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου, μ' αγαπά μου πάρ. Σε πάρε το χώρο και γίνεσαι και το λάθος. Χαλαρά τα γέννη, χαλαρά. Καλησπέρα μου, έψαχνα σας στην κουζίνα. Κυρία Κλώδα, θέλεις να γίνεις αρχηγός στον Καλικάκιο Ρόλ. Σε τυράκι, η γιαγιά μου είναι κούκλα. Καλιά, σταμάτα, μην είναι σε υπερβολική. Κύριε Σωτηράκη, ξέρεις με ποια μιλάς. Ακατάλληλα, με την κυρία τώρα Σωτηριάδου, Μυς Λευκοσίας, το 1994. Πού το ξέρεις? Γιαγιά, είπες με 100 φορές. Αλήθεια, δεν το θυμούμαι. Άγγιψε το σύραν της καλής κυρία τότε, άλλο πως κόλλησε στον κύριο Νικόλας. Άτε ρε Σταύρου και πού φκαλεσμένα να μου πεις θα μου γίνηκε. Αφήσ' με πρώτα να το χωνέψω. Μισή ώρα που περιμένω να το χωνέψεις, να πάω να σου φέρω καμιά αναφρόζα. Ο χαμπάκης μου, σταυραϊτός μου, το καμάρι μου. Λάλε ρε, να που γίνει και πριν να με πιάει η καρδιά μου, λάλε. Χάνουμε το παιδί μας, Ηράκλη. Πάω στο νοσοκομείο. Καρτέρα, Ιωάν, που ελάμνησες και μάεις. Ποιος σήμερα στο νοσοκομείο τώρα. Σε ποιαν κλινική ιδιωτική τον έκουσε? Ο χαμπάκης μας ξενιτεύκεται. Πάει στα αραβικά Εμιράτα με την ξεραντζάρα. Στα αραβικά Εμιράτα. Να πάει ρε, να πάει, αλλά να πάω εγώ μητά του. Εσύ έβαλες σκοπό να μας προφκάλεις όλους. Εντύσω την Εμίλια, μωρέ Μαρκο. Έκλαισαν το μωρό που μιλάς στο τηλέφωνο. Ποιος της είπε, Γιώργο μου, να ξενιτευτεί με το φτιακουρί να πάει στα αραβικά Εμιράτα? Μόνη της το επέλεξε. Ρε Μαρό μου, γιατί δεν καταλαβείς ότι αγαπιούνται? Και εμείς αγαπηθήκαμε, Γιώργο μου, αλλά δεν τρελαθήκαμε να ξενιτευτούμε να πάμε στο Μπαχρέιν ή στο Τζοχάνεσπουργκ. Εγώ δεν θα το επιτρέψω πάντως, Μάρο, αυτό. Εγώ θέλω την κοντά μου την κόρη. Όλα μου τα παιδιά θέλω τα κοντά μου. Και εγώ τη θέλω κοντά μου την κόρη μου, Γιώργο. Αλλά πώς θα την κάνω να παρετήσει το φτιακουρί? Μα γιατί ρε αγάπη μου να τον παρετήσει? Γιατί έβαλες λίγο νερό στο κρασί σου, ρε Μάρο μου? Δεν τον επιτέλους μια φορά σαν καμπροσούρι. Αου, Γιώργο. Σταμάτα διότι αρκέψεις να κλωτσά με το μωρό. Με το δεξί του ή με το αριστερό? Τώρα αλλάσεις μου κουβέντα, γίνεται μωρό, τριών μηνών να κλωτσά μαρό, δεν γίνεται. Μπορεί το συγκεκριμένο μωρό, Γιώργο μου, να θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής. Α, μάλιστα. Δεν προέκυψε μας άλλος Σωτηράκης. Πού κλωτσά? Πάμπη μου λες να πιάσει το κόλπο μας. Ό,τι βρέξας κατεβάσει, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Ναι, αλλά αν το μάθει η κυρία Σταυρού, μπορεί να γρέψει παραπάνω. Ενώ η μάνα σου πάει πίσω να πούμε. Μπορεί την στιγμή που μιλούμε να με κατάγγειλε μια αστυνομία ότι σε απήγα. Πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Πρέπει να σκάρω το ρολόι σου, μάνα μου. Όχι, αγάπη μου, το ρολόι μου μία χαρά δουλεύει. Για τον κεφαλικό σου το ρολόι μου. Και αυτό μία χαρά δουλεύει. Πάμπη, αν το βράδυ ο Νικήτας Κυριάκου ανακοινώσει στον κυπριακό λαό ότι με απήγαγαν, θα γίνω ακόμα πιο διάσημη. Εκατάλαβες? Εκατάλαβα, έχασες τον τέλειο. Και γιατί τον αγγείλει ο Νικήτας, δηλαδή, θα το πει η Κατερίνα Χριστοφίδου που και γενικά. Για να μην τσακωθούμε, θα το πει Μέρη Χαρίτωνος. Συμφωνεί? Καλά, και η Μέρη αρέσκει. Και η Δημητριάνα όμως είναι καλή. Ας το πουν όλοι μαζί, όπως τα καλά. Ρουσλάδα, κουμάντα που μαγείρεψες? Δεν ξέρω. Καλά, αν ήξερες να μου μαγείρεψες. Μα κυρία Νικόλα, εγώ είμαι νταντά, δεν είμαι γυναίκα για όλες τις δουλειές. Αρέσκει που μοντά μου ανεβριάζεις. Ναι. Ξανθέ μου άγγελε, πού σε πετυχαίνω? Είμαι παρέα με άλλους αγγέλους και τρεγουδάμε. Τρελαίνομαι για το προωθημένο χιούμορ σου. Άντε Ρουσλάδα και πεινώ. Κυρία Νικόλα, περιμένετε ένα λεπτό, τώρα μιλώ στο τηλέφωνο. Ευελίνα, είμαι εδώ έξω στην πισίνα και σε περιμένω. Κάνετε μια βουτιά και κολυμπήστε.
Μα κάνει κρύο. Καιρός για δύο. Καλό, ε. Με ποιον μιλούσε στο τηλέφωνο? Αυτό είναι απόρριτο προσωπικό δεδομένο. Να προσέχετε το φαγητό. Σεξουάλα μου εσύ. Να περάσεις καμιά ημέρα από το ιατρείο και να σε εξετάσω. Ηράκλη, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ο γιος μας φεύγει για τις αραπιές. Όπως έστρωσες, σαν κοιμηθείς. Γυαλό σου που ξενιτεύθηκε το κοπελούι μας. Ευκάρμου και τούν την αβανιά τώρα. Ναι ρε, εσύ φταίς. Εσύ φταίς και το γυνάτι σου. Είπες σου 100 φορές στο κοπελούι μας ότι αγαπά την και αγαπά το. Για το καλό του που προσπαθούσα, αφού η χωραΐτισσα δεν κάμνει για γενέκα του. Τι είναι ο αρέσκει του, εσένα σου πεφτυλό σου. Ηράκλη, σταμάτα να ρίχνεις την ευθύνη πάνω μου. Ναι, άμα σου λανούν την αλήθεια, εσένα και αρέσκει σου. Αφιστά γυρίγματα και πιένε, δεν τώρα φεύγει πτήση για τα αραβικά Εμιράτα. Γιατί είναι να πας μητά τους. Ναι ρε, εγώ για το παιδί μου θα θυσιαστώ. Θα γίνω και αραπίνα, αν τύχει. Να σε δω χανούμι, σα σε χαρέμι και ας πεθάνω. Μαρό, Μαρό μου αγάπη μου, σε παρακαλώ, μην μου ταράσεις. Θέλω, δεν πρέπει να ταράσεσαι στην κατάσταση που είσαι, σε παρακαλώ. Εντάξει Γιώργο μου, άφησε με να πιω λίγο νερό, ναι ρε μίσου. Εντάξει. Μαρό μου, εφάεις δραγκάτι και δίψασες. Παπά να χαρείς, δεν είναι ωραία αστεία. Έγινε κάτι. Ο Πάμπος με διπένει να πιάνει στα αραβικά Εμιράτα. Και μας δεν βάζει κοφτή κοστάκι. Να σου υπενθυμίσω παπά ότι η Πέννη είναι η κόρη μου. Άρα η Πέννη εναγκώνησα μου. Μπράβο, τώρα κερδίζεις ένα κουτί παλουζέ. Κωστάκι, πρόσεχε πώς μου μιλάς, γιατί θα νευριάσω, εντάξει. Παπά να χαρείς και δεν είναι ώρα τώρα για νεύρα. Γιώργο, με εμένα που με προβληματίζει είναι γιατί να μην επιλέξουν έναν πιο ευρωπαϊκό προορισμό και να πας στα αραβικά Εμιράτα. Διότι ο Πάμπος είναι να βρει πιο εύκολα δουλειά και κάτω. Μα ο Πάμπος είναι το παιδί που με βοηθά στο συνεργείο. Μπράβο, τώρα κερδίζεις μια κούρα ένα δυνατίσματος, Νικόλα. Λοιπόν, ανέφιε, θα τον απολύσω. Με τα βέλη του έρωτας βαθιά με έχει πληγώσει. Και δεν βρίσκεται γιατρός εμένα να με σώσει. Πηγαίνετε στο Μικελίδη, είναι πολύ καλός. Ευελίνα μου, όταν σε βλέπω εμπνέομαι στίχους. Θέλεις να σου πω ακόμη έναν? Όχι, δεν έχω χρόνο για ηλίθια στιχάκια. Τι θα έλεγες να πάμε έτσι για κανένα λουκουμάβρε, αδερφέ? Κύριε Καραμανόλη, τι θέλετε? Εσένα! Το κορμί και η ψυχή μου, αλλά και η στρατιωτική μου στολή, η τιμημένη, σου ανήκουν. Ideas, αυτά τα λες σε όλες. Αυτό που λες, θίγει τη στρατιωτική μου τιμή. Να σου θυμίσω που αυτές τις βλακίες τις είπες και στην Αντρούλου. Δεν θυμάμαι καμία Αντρούλου. Η αδερφή του Μπάμπου. Τώρα που το λες κάτι μου έρχεται στη μνήμη. Αλλά βρε αδερφέ, δεν υπάρχει στο κοριτσάκι κανένα δυο ευχάριστες εκφράσεις έτσι για να του τονώσω το ηθικό? Δεν πιστεύω να ζήλεψες. Σιγά μη ζηλέψω. Ζηλεύω, ζηλεύω, εσένα που αγαπάω και λατρεύω. Ζηλεύω, μου λείπεις και τα σπάω και πω. Παναγία μου, ένα κουρκουρίτσιο στο μάσι μου, α. Εμπού το άγχος σου, αγάπη μου. Εν που το άγχος, εμπού την πείνα, πρέπει κάτι να φάμε. Είναι κίνδυνο να κυκλοφορήσουμε. Μπορεί να μας δει κάποιος να χάσει το σχέδιο μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε να πεθάνουμε που πίνα. Να παραγγείλουμε takeaway. Εγώ θέλω φαΐ να κάτσει πάνω μου, υπερυπαιξίματα. Επειδή ξέρω, μωρό μου, την αδυναμία σου προς το φαγητό, θα παραγγείλουμε κάτι. Τι κάτι? Αφέλια. Δεν θυμίζει αφέλια. Ένα σάντουιτς είναι αρκετό. Ένα. Δεν άνοιξα μου να κάτσει πάνω στα δόντια. Ένα, σου σφάξω το μάσκο του σιδευτών καλό. Ακούγεται ωραίο με ζεγκλίκιν τόσο. Ο μάσκο το φυτευτό. Πώς είναι ευκό που βάεις. Στην καρδιά. Ηράκλη, μα πού είναι ο νους σου? Σκέφτομαι κάτι για τις αραπιές. Ναι, αλλά πως βλέπεις τον το φιδισιό το κορμί να χορεύει και να λυκνίζεται. Φιδίσια κορμιά είδα κάμποσα. Αλλά το δικό σου το βουάν είδα. Σαν να και εμάς τα λαλείς καλά, Ηρακλή. Ωρε, σε σταυρού σαμάτα με δώσες πελάρες. Εμένα ο νους μου τώρα πας στο χαμπάκι μας. Εάν το επαράγγελες τόσον καιρόν, δεν θα μπαίναν τώρα τα δυο σου πόθια σε έναν παπούτσι. Ρε,
Καλείς να πιάμε τηλέφωνο το συμπέθερο. Ό,τι θέλεις κάμε. Εγώ πάντως πάω να ετοιμάσω βαλίτσα για να είμαι έτοιμη. Σταυρού, τα ραβικά τα μοιράτα να τα βγάλεις που το μυαλό σου. Ένα ξεπιστικά να κόμμα τα πόδια μου που το περπάτημα της Αθήνας. Γιαγιά, να μας πεις έναν παραμύθι για τους καλικάτζαρους. Αγάπη μου, με βρίσκεις απροετοίμαστη. Άλλη φορά να σου κάνω με τηλέφωνο να προετοιμάζεσαι. Για πού το έβαλες εσύ και φεύγεις όπως το μισερόν, α? Νιώθω καλά και είπα να πω μια βότα. Παππού, θέλει να σε πάρουμε στο γιατρό. Ευχαριστώ, αγάπη μου, να μου περάσει. Μα νομίζεις, κύριε καλικάτζαρε, ότι τώρα γεννήθηκα. Λάλε αμέσως που θα πάεις. Άιστο, κύριε Λάλα, τον άνθρωπο, μην να αναπιέζεις. Άιστο να πάει για βόλτα. Καλά, πώς να διώσω, ο Τυράκης. Έφασμε από την γλώσσα. Ωραία. Πήγαινε. Αλλά να ξέρεις ότι άμα στραφείς, η πόρτα του σπιτιού μου θα είναι κλειστή. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Έχω κλειδί. Τσάω! Τσάω! Κυρία Δάντα, ο παππούς ήταν πολύ καλικάτζαρος, ξάς καλαμπούνταρος. Τρεμώ το χέρι σου να μίσω, τρεμώ μακριά σου πώς να ζήσω. Τρελίνα, πες μου μια λέξη, μονάχα αυτή τη λέξη. Ποια λέξη θέλεις να σου πω? Αυτή, βρε αδερφέ, που έχεις στα χείλη μπλέξει και δεν τολμάει να βγει. Μην ανησυχείς και ό,τι έχω να πω τολμώ. Πονηρό θηλυκό. Τολμώ στο ναρκοπέδιο που ζεις να περπατώ. Άλλα μου λένε τα χείλια σου και άλλα η καρδιά σου. Πότε επιτέλους θα παραδεχτείς ότι μ' αγαπάς? Άρχισες να λες ασυναρτησίες. Εγώ λέω αυτό που νιώθω και αισθάνομαι. Σε γουστάρω. Και εγώ σε γουστάρω. Κάπως, αλλά δεν σε αγαπώ. Ευελίνα, αγάπαμε, γίνομαι δρόμος να περάσεις, πάταμε. Σύρα μου, ρε. Αγαπούντου τώρα. Παιδιά, απολύομαι, απολύομαι, απολύομαι. Πελώς εποτσιμήθηκε, πελών ο Ρωμανί. Ρε παιδιά, καλά που σας λέω, απολύομαι. Κάτσι, μα πάει χαμά πολύ, έτσι ρε, είσαι άλλο 100 μήνες φυλακή. Λόγω γιορτών, ο υπουργός χάρισε μου 2 μήνες φυλακή. Εμένα και δεν μου χάρισε τίποτα. Δεν ξέρω ρε φίλε, φαίνεται λυπήθηκε με, διότι έχω πολύ φυλακή. Έτσι φυλακή, μπάση φυλακή. Είσαι να γεράσω μέσα στη Σκοπιά, να κατάλαβες. Φίλε, μας σου πω κάτι. Το σωστό είναι να υπηρετήσει η φυλακή σου γονικά. Ψαρουί. Σε πολλά νέος για να έχεις απόψη. Ρε, εγώ και 300 εφάμε τα νιάτα μας μέσα στα στρατά, ρε! Εμπλακή, αλλά πιάνε ρε. Δεν λαμβάνεις υπόψη τώρα ως σαπωνέο. Πού δεν πάει πολλές. 40 και υπόψη. Σε 40 μέρες, ο καραμαλώνι πάει σούτα στις άλλη φυλαγή και ας απίδεις αμέσως. Ακά τη γλώσσα σου ρε, συγγενή. Συγγενή, ξηγά σου άλλη φορά ρε. Μάρα μου! Μάθετε τα νέα! Πάμε, έπιασε τις στράτες ο παπάς! Όχι, μάνα μου, τώρα είμαι σίγουρη ότι με απατά! Μαμά, για όνομα του Θεού, έχουμε πολλά πιο σοβαρά προβλήματα! Κι υπάρχει πιο σοβαρό πρόβλημα, κόρη μου, από το ότι με απατά ο άντρας μου! Ναι, τότε μου, η Πέννη και ο Πάμπος ξενιτεύονται. Και πού πας? Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και λάλου σας τα εγώ. Προσέχετε τον τούτο το φτιάκουρι. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι ανάξιος να μας την πουλήσει σε κανένα σε ήχη. Άντε ρε, τότε τώρα να χαρείς με τα φανταστικά σενάρια. Τάκος developers. Συμπέθερε, είμαι ο Ηράκλης. Έμαθες τα νέα? Εν τα δυσάρεστα που κυκλοφορούν γρήγορα, συμπέθερε, τα ευχάριστα αρχούν. Πρέπει να βρεθούμε να δούμε να μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, να βρεθούμε, ναι. Να πάρεις το τέρι σου και να έρθεις ποτέ να εξηγηθούμε. Ήλιος Γιώργο, πάλι να μου τους κουβαλήσεις να με. Ευελίνα, θέλω μια απάντηση εδώ και τώρα. Αφού σας είπα ότι μου αρέσετε, κάπως. Ναι, αλλά εγώ θέλω να ακούσω από αυτά τα κατακόκκινα χυλάκια τη λέξη σ' αγαπώ. Μην με πιέζετε παραπάνω, θα σας πω ψέματα. Όχι, όχι, ξανθέ μου, άγγελε. Εμένα μου φτάνει ότι μου είπες σήμερα ότι με γουστάρεις. Ωραία τότε, να πηγαίνω, έχω και δουλειές. Έτσι θα φύγεις βρε αδερφέ. Δεν θα μου δώσεις ένα φυλάκι έτσι για να σε θυμάμαι? Δεν γίνεται. Ευελίνα μου, εγώ θέλω να σε αισθάνομαι στο κορμί μου. Να αναπνέω τη μυρωδιά από το άρωμά σου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μα δεν κάνετε μπάνιο? Μην προσβάλλεις αγάπη μου.
Τρεις φορές την ημέρα, και εγώ και η στολή μου. Ε, ναι, αλλά τότε η μυρωδιά μου θα φύγει από πάνω σας. Πονηρούλα, θέλεις να έρχομαι κάθε μέρα για να μου δίνεις φιλί? Όχι, προσποτώ να αποφύγω το φιλί. Τώρα να έβγαλε μου σάντουιτς. Μωρό μου, Έλληνος, είναι το τρίτο σάντουιτς που τρώεις, τι άλλο θέλεις? Ε, αν είχαμε και καμιά ζαμπανιζόρ, μοιάζε να ούτε έπρεπε. Τίποτε άλλο, καμιά σου παντρεχανά. Ε, μάνα μου, είσαι μες στο μυαλό μου τελικά, τώρα το καταλάβες. Η πενιτάκου πιάνει πουλιά στον αέρα, μωρό. Ε, όχι και τάκου. Πένιθ και αγουρί. Ούτε που να το συζητάς. Δεν θα το αλλάξω γιατί το κοινό μου με λάτρεψε σαν τα. Ας σε καλά, όχι να δεις. Καλή να πάω πιο όλο, κανένα σάντουιτς που εκεί χορτάσω. Εμπλάκινα, ρε μου τώρα. Πότε νοστά, πότε είμαστε συγγενείς. Ερώτησες τώρα 100 φορές, ρε. Κόλλησε η βελόνα, ρε. Όχι, θέλω να ξέρω, ρε. Εν κατά λάθος, ρε, κουμπάρε. Τόσον καιρό μαζί μες στο φυλάκιο. Αυτός είναι σαν συγγενή μου, ρε. Σαν να και μου τα λαλείς καλά, ρε Μπλακί. Εντάξει, ρε Ζουλή, μπορεί ο Μπλακί να παντρευτεί την αρφή σου και γίνει γαμπρός. Μπλακί, σταμάτα να κολλάς την αρφή μου, θα σε σφάξω. Σιγά τα αίματα, ρε, μα ποιος αρκέσαι ότι είσαι. Ο Σούλης ο αντεροβγάλτης, γκέγκε. Ηρακλή, έμαθες τίποτε? Ό,τι ξέρουμε εμείς ξέρουν και οι συμπέθεροι. Κόψε τον το συμπέθερο και πιάνει με το λάωμα. Ε, τώρα που να πάμε έτσι σωτούς να τους το πεις. Ε, να τους το πω γιατί φοβούμε τους. Αντεπίνες άστο να πάμε στον Αρχάγγελο. Τι είναι γιατί αν έρχονται σπίτι μας, οξά μας καταδέχονται. Ρε συμπέθερα, έναν καστρωμένοι, δεν πρέπει να κουράζεται. Ναι, άμα κυκλοφορά στη χώρα, ενώ πως τη φοράδα. Κόψε λίγα λόγια, ρε Σταύρου, κόψε λίγα λόγια. Τι άκου, τώρα που να πάμε έτσι σωτούς να ξεκινήσει τους καυκάδες, α. Η Σταύρου είναι της εκκλησιάς. Σήμερα η γιορτή και δεν πρόκειται να κολλαστώ. Μα κάθε μέρα γιορτή, Σταύρου. Μα η γλώσσα σου είναι και διαμάντα. Ε, Ηρακλή, πρόσεξε να με ξεσπάσω πάνω σου. Τρώει σε κελέ σου, νομίζω. Α, κελέ μου, εμέ τρώει. Έλουσα τα μαλλιά μου το πρωί. Εμέ μου πεις ότι έβαλες και μαλακτική κρέμα για να μπορέσεις να ξεμπλέξεις τα μαλάκια σου. Μαρό μου, δεν θέλω να ταραχτείς τώρα που θα έρθει το ζεύγος και αμουρίο. Θέλω να συζητήσω με ήρεμα και πολιτισμένα. Ναι, και πότε έμαθε η κυρία Σταυρού να μιλά ήρεμα και πολιτισμένα που τάζεται τσούρα σου ξατακουνέγια? Δεν ανησυχείς, Μάρο μου. Θα είμαι εγώ δαμέ και θα τη βάλω στη θέση της. Μάμα, να χαρίσω τι αγαπάς. Δεν θέλω έτσι μέρα γιορτή καυκάδες μες στο σπίτι μου. Ναι, τότε μου νομίζω είναι καλύτερα να μας αφήγεις να συζητήσω μόνοι μας, Μάρο. Μα ναι, κατάλαβα, καλά δικαιώχνεται, ρε. Όχι, μαμά, απλώς δεν είναι σωστό να ακούν τα μωρά αυτές τις συζητήσεις. Καλύτερα να τα πάρεις μια βόλτα. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να είμαι παρούσα σε αυτή τη συζήτηση. Αφορά την αγκώνησή μου. Τότε μου, κάμε το σαχάρι μπρος τον καμπρό σου. Τέλος πάντων. Επειδή μου έφερες λουλούδια που ήμουν άρρωστη, θα υποχωρήσω. Μαμά, να προσέχεις τα μωρά. Ακατάκλοντα, αγάπη μου. Εντάξει, ξέρω τα μωρά πάντα την προσέχω. Ρε, είπα μια λέξη να μου ζεστεί. Άκουσα τη, ρε, ναι. Γέγγε, ξέρετε, μου σημαίνει, όχι ξανά μου, να μου σημαίνει, ρε. Ελληνικά ξέρετε, ρε. Ω, ρε, νι ξέρω, ρε. Ε, πού να ξέρετε, μέλλον, μάχη, δεν μου σημαίνει. Ξέρεις ελληνικά, μου σημαίνει. Ρε, ρε, δώστε αμάντα, ρε. Δώστε αμάντα. Σαν να το άκουσα αυτή, όντου κανάμαν, όλοι να... Τα παρκάρει. Τι τότε μας έλειπεν τώρα. Να έρθει να τσεκάρει σήμερα. Να έρθουν έδερε αυκάνου σκοπιά απόψη. Κι ας κόπια να βγάλω ρε, ένα αρτώσιο μου το πως τα ρίσω μες τα φυλάκια και εμείς πάλι έπρεπε να βγάλω σκόπι. Τελικά το να είσαι φίδρος σε μεγάλο σκόρσο, να. Λαλείτε να μείνω για πάντα στρατιώτης. Καλή ιδέα ρε, είναι μόνιμος. Θα σου πω την αλήθεια να σκέφτηκα το, αλλά με έτσι πελά χρυνός και σαν να μου πάει το πράσινο. Α? Ναι, για λεπτό. Αφού σου πάει το πράσινο αγάπη μου, βάλε φόξι να σου πάει. Α, καλό, ε! Ζήρα, κράτα με! Κρατός! Κοσμικτά! Πάντο δρε μπλακί, τι να σημεί τα ροφουξία. Άρφη τη μέρα στραγωσιά! Πάμπο! Πένι! Μίστερ, μίστερ! Κύριε Λέισο, εγέμωσε την Κύπρος με Ρουσλάνες. Can you wash my car? Βεβαίως, κούκλα μου. Από πού είσαι? Where you come from? Λευκορασία. Λευκοσία? No, Λευκορασία. Ωραία, θέλεις να σου κεράσω έναν καφέ? Οκ. Ο Θεέ μου, να μου κάνεις
Γέμα μου κυκλοφορεί μες στις φλέβες μου. You say something. Λέω αν υπάρχει παράδεισος, έδαμε. Αν υπάρχει παράδεισος. Λόγος, προσέχει. Λόγος, παρουσιάστε. Άξι ξερός ρε, παρουσιάστε. Μα αν και έχουμε όπλα κύριε διοικητά. Γιατί ρε, γιατί έχει το πλεισμό σας. Έχουμε τον κλειωμένο μες στο όπλο αστό. Ναι ρε, αφήστον εκεί μέσα να ζεσταίνετε. Βρωμότσαρα. Τέλος πάντων, έχετε χάρη που έχω καλή διάθεση σήμερα, ναι, και δεν σας τιμωρώ. Μα γιατί κύριε διοικητά είστε χαρούμενος. Άστο, δεν γίνεται. Πέρα μας κύριε διοικητά. Τέλος πάντων, επειδή είσαστε συμπολεμιστές, το αίσθημα μου είπε ότι με γουστάρει. Και ότι είναι τρελό για μένα. Ηρωνεύεις το διοικητή σας, βρωμόψαρα, πέντε μέρες φυλακή. Είστε κρίμα κύριε διοικητά. Σκασμός ρε, θα μου πείτε ότι είσαστε κρίμα. Λοιπόν, θέλω να σας γνωρίσω τον αντικαταστάτη του Πλήτη Ρόκη. Ο Πλήτη, παρουσιάσου. Ο Πλήτη Πανίκο Ντίμετρος. Παντί μου, εν ώρα να πάμε στο συνεργείο. Πρέπει λίγο να τσιμπήσουμε κάνα σιάμιση κάλλου κουμά. Ναι, καλό, και μετά να πάμε να αγοράσουμε παλουζέν και σουτζούκο. Παμπί, σύνελθε, υποτίθεται τώρα έχουμε κλεφτεί. Ναι ρε μάνα μου, αλλά σαν να γιον τους έκοψαν τους γονείς μας. Τώρα που το λες, εν περίεργο μου η κυρία Σταύρο να αντέδρασαν ακόμα. Ενώ η μάνα σου να πούμε είναι πανικοβλήθηκε. Ούτε ένα τηλέφωνο να σε πιάσει. Αχ μωρό μου, απέτυχε το σχέδιο μας. Ω, η Βάσταξη, με βιάζεσαι. Ας τους δώκουμε έτσι άλλο λίγο περιθώριο. Εντάξει, αγάπη μου. Αχ, τι βάσα να τραβάμε κι εμείς ερωτευμένοι. Προς το παρόν το πιο μεγάλο βάσανο είναι η πείνα. Πεινώ. Γεράστε συμπεθερή. Γιώργο. Κυρία Μάρο, πώς πάει η εγκυμοσύνη? Πολύ καλά μέχρι στιγμής. Τώρα με αυτά που γίνονται άρκεψε το βορόζιο κλωτσά. Σαν να τσεπάσινες πολλά. Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχω βάλει ούτε έναν κιλό. Είναι οι άνθρωποι που ακούν ότι είμαι έγκυος, απορούν πως διατηρώ ακόμα αυτόν το τέλειο σώμα. Που σε περιπέζουν. Εγίνει και όπως τη γουρούνα. Λοιπόν, να πιούμε κάτι. Κάτσε. Ευχαριστούμε, συμπέφερε. Ηράκλη. Κύριε Γιώργο, ήθελα να πω, χρειάζεται σιόρα, μόλις πάμε πριν λίγο να λοκμάδες. Ωραία, ας προχωρήσουμε στο θέμα που μας απασχολεί και αφορά το γιο σας τον Πάμπο. Χαμπάκης και το θέμα να αφορά την κόρη σας. Κοιτάξτε μισό λεπτό. Πρέπει αυτό το θέμα να το συζητήσουμε πολιτισμένα, έτσι, διότι σαν γονεί πρέπει να κάνουμε το σωστό για τα παιδιά μας. Μπράβο, συμπέθερε, μίλησες πολλά σωστά τώρα. Σκάσε, Ηρακλή. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε κατευθείαν στο ψητό. Όχι, ευχαριστούμε, αλλά μόλις εφάμε. Πού σου λεύκο που πάεις. Είσαι κάθε ανάσα μου. Εγώ που λες, Τζένιφερ, είμαι γιατρός, αλλά η τύχη έπαιξε μου πολλά σιμό παιχνίδι. Έχασα τη γυναίκα μου που ήμουν νέος. I'm very sorry. Ω, να με λυπάσαι. Επαντρεύτηκα τη με το ζόρι. Οι γονείς της εξαναγκάσαμε. Κακοπέρασα πολλά μαζί της. Αχ, ο Θεός, ας αναπαύσει τη ψυχή της. Yes. Νιώθω πολλά μόνος. Και είμαι ακόμα τόσο νέος. Θέλω να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, να ξαναδημιουργηθώ. Είσαι δεσμευμένη? No. Α, πολλά ωραία. Άνοιξε η τύχη μου. Θέλω να πω η τύχη σου. Ευχαριστούμε. Να πιω λίγο για να μην πείτε ότι είμαι ακατάδεκτη. Να σου φανεί λούθητο. Μπράβο, κύριε. Υσυγεία. Υσυγεία. Υσυγεία και καλή λευτεριά. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία ευχή σας, κύριε Ράπλη, και πολύ πρωτότυπη. Όπως λέμε, λευτεριά στην Κύπρο μας. Εγώ εννοούσα για το μωρό που είναι να γεννήσετε. Δεν πρόκειται να σε εννοηθούμε. Σήμερα. Κάτσε, Ηρακλή, μην πετάσεις με στη μέση όπως το σκαλαπούνταρο. Αφήσουμε να συντύχω εγώ με τα πλάσματα. Δεν καταλαβαίνετε, εγώ δάμε για να κάνω τη μασκότα. Έχετε και ο κύριο Ηρακλή, συγγνώμη, αλλά είναι θέμα που αφορά όλους μας. Κυρία Τάκαινα, θα σε παρακαλέσω να μην νεκατώνεσαι στα οικογενειακά. Θα σας παρακαλέσω να χαμηλώσετε τους τόνους, διότι θα αναγκαστώ να βγάλω κόκκινη κάρτα και θα σας αποβάλω. Αποβάλεις, εκεί είμαστε στο γηπέδο, κύριε Τάκο. Μα όπως πάμε, είναι χειρότερο από γήπεδο, κάμε το αρένα θα με. Ο Ταύρος μας λείπει, συμπέφερε. Λείπει μας ο Ταύρος, αλλά έχουμε ένα γελάδα. Λείπει ο Ταύρος, αλλά έχουμε κατσέλα αναγκαστρωμένη.
Άντρες, προσοχή. Μεταβολή. Μεταβολή. Αναφερθείτε, βρε, για να σας γνωρίσει ο νέος σας υπολεμιστής. Στρατιώτης Ανδρέας Γεωργίου, άλλος Μπλάκης. Κυρία Αντικητά, περιπέζει του χρώμα μου. Όχι, βρε, όχι, βρε, ο πλήτη Δήμετρε. Μην εξάπτεσαι. Το παρατσούκλι του είναι. Ο επόμενος. Στρατιώτης Ζώρος Δωροθέου, άλλος Εστραγώσα. Στρατιώτης Σούλης Καγουρής, άλλος Σκάρπας. Έλα, είδες, όλοι παρατσούκλι. Εγώ ένα. Δεν φοβάσαι να σου βρούμε εμείς. Εγώ νομίζω ότι το Δήμετρος τερκάζει με μια χαρά. Συνέμπουλαες, κύριε Γυρά. Ούσου ρε, τι νομίζω εγώ. Λοιπόν, και σας τονίζω το εξής. Δεν θα δεχτώ από κανέναν εδώ μέσα να επιδείξει ρατσιστική διάθεση. Καταλάβατε? Σιγάρε, μωρά. Παιδέκα, παιδέκα, ελάτε να σας κρατώ από το χέρι. Γιατί φοράσαι να πάρει κλέψεις μας. Μα όχι άμα λέω μια κουβέντα να μου αντιπολωάσαι. Γιαγιά, είπες μας ότι δεν μας πάρεις βόλτα. Και τώρα τι κάνουμε, αγάπη μου, έμπαμε βόλτα. Και σηκώνει βόλτα, δύο γύρω του σπιτιού. Το περπάτημα κάνει καλό στην υγεία. Μα εμείς θέλουμε να πάμε στο μαζεδό να δούμε τις καμήλες. Αγάπη μου, άλλη φορά. Εγώ σήμερα θέλω να χάσω το ένα μου περιπτό κιλό. Ένα περιπτό κιλό, αβάλε το δυο μηδενικά να σε μέσα. Τι θέλεις να πεις, κύριε Σωτηράκη, ότι είμαι 100 κιλά πιο πέσα από το κανονικό? Κάνεις πλάκα, γιαγιά. Έχεις πολλά ωραία σώμα. Όχι, τώρα κακουφάρηκε μου πολλά. Θέλω να μου ζητήσεις συγγνώμη. Εντάξει, κυρία, δεν ήταν ο σκάμπλης έτσι. Sorry, έτσι ήθελα να σε προσβάλλω. Για την ηλικία σου, καλά κράτης. Α! Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Εντάξει, λοιπόν. Γιώργο, να σε παρακαλέσω. Εάν κάτσουμε να πούμε από την αρχή πόσα μας έχει κάνει ο Πάμπος, συγγνώμη, ο Χαμπάκης, θα ξημερωθούμε. Είδατε που θυμηθήκα και το όνομα του. Ο Χαμπάκης μου δεν σας έκαμε τίποτε. Είναι η κόρη σας που κάνει ό,τι της κατεβεί. Εσά βρούμε μέσα σε μια χαρά, είναι η κουπέντουρα. Ναι, μια χαρά και τρεις τρομάρες. Κυρία Σταυρού, να σε παρακαλέσω να προσέξεις τις εκφράσεις σου, διότι είμαι έτοιμη να εκραγώ. Και αν εκραγώ, θα με ακούσω μέχρι τους εργάτες. Εσά μου σε παρακαλώ, ηρεμήσε. Μάρο μου σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ταράσετε το μωρό. Το μωρό φοβούμαι ότι με όλα αυτά που ακούει θα γεννηθεί και θα έχει ψυχολογικά τραύματα. Μη φοβάσαι τίποτε, και οι τάκοι γεννιούνται δυνατοί χαρακτήρες. Συγγνώμη, ήρθαμε να κουβεντιάσουμε για τα παιδιά μας, όξα για το μωρό το αγέννητο. Α, ζηλεύκεις, σώρος, ε. Να πολλές να κάνουμε και εμείς ακόμα ένα μωρούδι. Ηρακλή, σταμάτα να μωρεύκεσαι. Εγώ που να σε να έχω αγκόνια. Ναι, καλά που λέει, κυρία Σταυρού. Άλλωστε η ηλικία της δεν της το επιτρέπει. Είναι αρκετά μεγάλη. Όχι να λαλούμε και ό,τι θέλουμε, κυρία Τάκαινα. Εγώ είμαι πιο μητσιά που λόγω σου. Αρχίσαν τα όργανα. Σίγουρα ότι. Γιώργο! Ναι, αγάπη μου. Τι σας έλεγα. Ξηχάνω λίγο. Α, ναι! Θέλω να βρω μια νέα ωραία κοπέλα για να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Τηλέφωνο. Άφησε το να φακά! Μια η οποία δεν με αφήνει σε ησυχία. Η αλήθεια είναι ότι με κυνηγούν πάρα πολλές, αλλά εγώ θέλω να βρω την κατάλληλη. Κατάλαβε, Τζένιφερ, αγάπη μου. Λίγα. Καλύτερα. Πάντως που την πρώτη στιγμή που σε είδα, σε συμπάθησα. Βρήκα αυτόν που αναζητούσα. Θέλεις να παντρευτούμε? Παππού! Δεν το πιστεύω, κάνεις πρόταση γάμου. Αν το μάθει, κυρία, τότε να σε φάει με το καπελούι. Μα ό,τι θέλετε ακούετε. Έρωτησα την κοπέλα αν θα παντρευτεί επειδή ήθελε να πλύνει το αυτοκίνητο της. Είναι Τζένιφερ? Yes. Τζένιφερ! Παππού, είσαι αδιόρθωτος. Πώς σου φαίνεται ο παππούς? Ευκήκε μου και ο κομενιάρης. Κύριε Δικητά, περιπέζεται μας τώρα. Μα! Το παιδί πρέπει να κάνει 200 ώρες συνεχόμενη υγειοθεραπεία. Τσεβάλε! Σκαθόδρε, στραβάδια! Ο πλήτης Δήμετρος είναι φαντάρος. Και είναι περήφανος που θα υπηρετεί στη μητέρα πατρίδα. Μα μου την Κύπρο. Ναι, μπαμπά μου και πρέως μαμά μου ζαΐ. Μας περιπέζεται μας, κύριε Δικητά, ούτε τη γλώσσα μας δεν συντυχάνει. Τι λέει, ρε, ε? Ενώ εσύ μιλάς ατέστος την παφήτικη διάλεκτο. Πες, παιδί μου, από πότε είσαι στην Κύπρο? Πριν ένα χρόνια εγώ είμαι στην Κύπρο. Είδες? Μάνι, αφάξα σε στρατιώτη, χαρά στην καλαδρομή σου. Σας πληροφορώ ότι δεν γλιτώνει κανείς από την Εθνική Φρουρά. Ως επίσης, ο πλήτης
Πανίκος Δήμετρος, άλλος Πανικός. Πανικός. Κάντε, τον βγάλαμε και τον παρατσούκλι. Μόνος του προσέρχεται για να υπηρετεί στην πατρίδα. Πρέπει να έχει πρόβλημα σίγουρα. Κυρία Αντικητά, ασάν τα λαμπούκια μου. Και τι είσαι βρε, ο πλήτη Δήμετρε, χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σκούλα μου, θα μπορέσω να έρθω απόψε για που γυρίζει. Έχω προβλήματα. Νομίζω ότι ο άντρας μου απατάμε. Είμαι σίγουρη, μάνα μου, πιάνω το στο κινητό του και δεν απαντά. Εντάξει, θα σε ενημερώσω, γεια. Άντε, μωράκια μου, να συνεχίσουμε την βόλτα μας. Γιαγιά, τι θέλει να πεις όταν λες ότι ο παππούς απατάσε. Κυρία Τότα, άλλο πως είναι να σε αλλάξει με δυο μητσές. Καμιά δεν μπορεί να συγκριθεί με την Τότα, κύριε Σωτηράκη. Δηλαδή, μπορεί να χωρίσετε. Όχι, αγάπη μου. Αν και εγώ πολλά θα ήθελα να τον αφήσω για να ξαναβρω τον παλιό νεανικό μου αυτό. Έλα από πού σου μόνο μου μπελάμε, ενώ σπάνω μου. Και σιγά και πιστέψαμε στον κυρία Δόντα. Δηλαδή, κύριε Σωτηράκη, αφισβητείς τα λεγόμενα μου. Γιαγιά, αφού είναι εσύ που ζηλεύκεις τον παππού. Να ζηλέψω εγώ σιγά τον άντρα. Πρέπει να έρθετε μια ημέρα στο σπίτι να δείτε τις σκηνές υλοτυπίες μου κάμνη. Αλήθεια? Μάλιστα, κύριε Σωτηράκη. Έχω πέραση στον αντρικό πληθυσμό. Αρέσω παιδί μου, αρέσω. Πώς δεν το κάνουμε? Αρέσω παιδί μου, αρέσω. Λοιπόν, επειδή το να σκαλίζουμε το παρελθόν δεν βοηθά στη συζήτηση, να μιλήσουμε για το σήμερα. Γιώργο, άφησε τους προλόγους. Δεν βοηθά στη συζήτηση, η ουσία είναι μία. Ο Πάμπους και η Πέρι φεύγουν για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τώρα συντυχάνεις νούσιμα. Μην ξεχνάς, κυρία Σταυρό, ότι είμαι φιλόλογος. Ναι, η τάκα με εκτός από μόρφη είναι και έξυπνη, γι' αυτόν εγώ την λατρεύω. Αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου, να πες να σε πλακώσει. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνουμε με τα παιδιά μας. Να τους αφήκουμε να φύγουν και να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Συμφωνώ, κάτι πρέπει να κάνουμε, είναι συνήθεια ο συμπεθέρος. Γιώργο, παρεκτρέπεσαι. Ναι. Κάτσα και σκέφτηκα πολλά καλά την βραδιλίση. Γιατί μου την είπες και εμένα πριν να έρθουμε εδώ με. Επέμενε στην κυρία Ράκη να την ακούσουμε. Να τους χαρτώσουμε. Σωστό. Συμφωνώ. Να τους χαρτώσουμε. Εωηλάω μου. Γιώργο, τηλεφώνω γλύρω ένα γιατρό γιατί έρχεψε σε χώνα ο κούλες, δεν μπορώ. Αγαπώ σε. Μα πού δεν το πιστεύω ότι σε αγιαρίζεις με τις πελάτησες. Είσαι απαράδεκτος. Πάω να πιάσω τηλέφωνο τη γιαγιά μου. Εάν τολμήσεις και πιάσεις τηλέφωνο τη γιαγιά, θα αποκαλύψω στους γονείς σας ότι κάνετε φάρσα. Sorry. Περίμενε, αγάπη μου, έχω μια σοβαρή συζήτηση. Και πού το ξέρει, δεν είπα πότε κάνουμε φάρτσα. Χαρκές ότι τώρα γεννήθηκα. Μόλις μου είπα ότι να πάτε στα Αραβικά Εμιράτα, ήρθα βουρητό στο συνεργείο να σας έβρω. Είδες, άμα θέλει κόφτει όλος του παππού σου. Sorry. Περίμενε ρε μάνα μου εσύ. Να ξέρει ρε μάνα μου, θέλεις έχουμε σοβαρή συζήτηση, δεν με πετάσεις όπως το απειτήρου του χαλουμιού. Παππού, ελπίζω να μην μας προδώσεις. Όχι, αγάπη μου, εγώ είμαι μαζί σας. Ωραία. Δεν μας τώρα γιατί σαλιάριζες με εγκόμενα. Η κοπέλα ήρθε να πλύνει το αυτοκίνητο της. Μα σήμερα είναι αργία. Στη Λευκορωσία δουλεύουν κάθε μέρα. Δεν έχουν αργίες. Bye bye. Τζένιφερ, αγάπη μου, περίμενε. Να σου δω το τηλέφωνο. Έψαχνα να βρω το μπέλα μου. Λοιπόν, στρατιώτη Δήμητρε, σου εύχομαι καλή παραμονή στο φυλάκιο, Λεβέντη μου. Ευχαριστώ. Να πηξιβά κλάζω μέσα που ήρθες. Πρώτα μάτσο να μου τραβούμε. Τι τραβάτε ο πλήτη φιακούριε, τι τραβάτε? Όλες τις ανέσεις έχετε εδώ πέρα. Τι σας λείπει κάθε μέρα, λούφα και παραλλαγή? Όχι τσούλες τις ανέσεις, κύριε διοικητά. Κάτι μας λείπει. Τι σας λείπει μπλάκι εκτός από μυαλό, ε? Τέλος πάντων, επειδή έχω καλή διάθεση σήμερα και μέρα που είναι, εκφραστείτε ελεύθερα. Είμαστε εμείς πλάσματα, κύριε διοικητά. Πρέπει να σπίνετε και οι ενέτσους. Ναι βρε Λεβέντη μου. Δίκιο το αίτημά σου, δίκιο. Λοιπόν, θα σας φέρω 10 γυναίκες το βράδυ να σας διασκεδάσουν. Ω, πολύ ωραία. Να πω χειρά σε νέο. Τώρα έρθε μέσα λέει και γυναίκα. Αρέσει μου πολύ η γυναίκα. Άρα, είδατε τι κάνει ο διοικητής σας, δεν σας χαλάω κανένα χατήρι, βε. Είναι τρελά, είναι τρελά. Ο διοικητής με την πράσινη πανέλα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα μέρα που είναι. Λοιπόν, τι είπαμε, τι DVD θέλετε να σας φέρω? DVD. Τι ωραία, ακόμα δεν ήρθες. Μου κάνεις κιό. Άντα, κυρία Τωτακάδη, σου κοπήκαν τα πόθηκια μας.
Αρέσκει μου που θέλεις να γίνεις ο ποδοσφαιριστής και αντοχή δεν έχεις, κύριε Σωτηράκη. Κυρία Δόντα, γράφω σε μια συνασία που ζω να νευριάζω. Γιαγιά, κι εγώ κουράστηκα, πάμε σπίτι. Εντάξει, αγάπη μου, να σας πάρω εδώ μέσα στο σπίτι του Σωτηράκη, διότι εγώ βιάζομαι, έχω να πάω σε μια δουλειά. Ω, τώρα το κουμπάρι λαλού με εδώ σε δουλειά. Λίγα λόγια και ζωή γλυκιά, Σωτηράκη. Πού είναι να πάει, γιαγιά? Θέλω να πάω σπίτι, αγάπη μου, να πιάσω τον παππού σου στα πράσα. Λοιπόν, εάν με απατά, θα το χωρίσω. Για πριν ο Ελλάδος Μπασόρια σε κόφτη. Ναι, αλλά τώρα δεν πήγα ψήλη στα αυτιά μου. Άντε, πάμε, πάμε. Ψήλη στα αυτιά μου. Εδώ θα συμφωνήσω με την κυρία Σταυρού. Δεν πρέπει να τους αραβωνιάσουμε. Είναι σαν να υπογέπτουμε σε εκβιασμό. Βέβαια, αν αφήσουμε δυο παραθυτιό κοπελούθια να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Α, δηλαδή θέλετε να τους αφήγουμε να πάνε στα αραβικά ημιρά. Όχι! Όχι! Α, ήρθατε πόσο σας τώρα. Άτεσιόν, άτεσιόν, σταματάτε τώρα μου σκουρούτια και αφήστε τα παιδιά μα να χαρτωθούν. Μα για όνομα του Θεού σου, ρίτα που συζητούμε τώρα, αφού είναι όλη την ημέρα μαζί. Το έμεινε τυπικά, να δούμε έναν άλλο. Κοιτάξτε, εγώ είμαι άκρως αντίθετη με αυτόν τον αραβόνα, αλλά αν δεν υπάρχει άλλη λύση, προκειμένου να έχω το παιδί μου κοντά μου, θα κάνω αυτή την υποχώρηση και θα πω το ναι. Μπράβο. Κι εγώ σαν μάνα θα κρύψω μες τα πετσά μου. Μπράβο, κρύψεσαι καλά κάνεις και τώρα μιλάτε πραγματικά και οι δύο πολύ λογικά. Άντε συμπέθερε λοιπόν να μαζί σου. Ηράκλη, σε παρακαλώ, σταμάτα τα Παναήρκα, δεν έχω όρεξη. Μην ανησυχείς, κυρία Σταυρού, έτσι αλλιώς ο αραβόνας είναι μια τυπική διαδικασία που δεν την αναγνωρίζει καν η Εκκλησία. Λοιπόν, θα μείνουν λίγο καιρό μαζί, θα δουν ότι δεν ταιριάζουν και αυτός ο γάμος δεν θα γίνει ποτέ. Που το στόμα σου και στο Θεού ταυτί. Λοιπόν, παρακαλώ. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι με 4 ψήφους υπέρ προχωρούμε εις τον αραβόνα του Πάμπου και της Πένης. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συνεδρίαση έληξε της ΜΙΣΤ. Χρόνια πολλά, ευτυχώς που ήρθες, άρχιψα να ανησυχούσα. Μα πώς σου είπα στο τηλέφωνο πως θα έρθω? Εγώ τη ρώτησα υποσχέσεις μου. Έγινε κάτι? Έγινε. Την κυρία Βούλα, τη σπιτονικοκυρά μου, τη θυμάσαι? Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτή τη δράκαινα? Μα ψάχνεις κάτι? Ναι, κοιτάζω, γιατί παρακολουθούμε συνέχεια. Βουράμε συνέχεια από πίσω. Τι σου έκανε πάλι, μωρέ Μάικ? Τι μου έκαμε, εκουβαλήθηκε μου στην Κύπρο. Δεν σε πιστεύω. Να το πιστέψεις, απίστευτο και όμως αληθινό. Και ξέρεις τι είπε στην οικογένειά μου? Για λέγε. Να λέγω. Είπε ότι είμαστε ραβωνιασμένοι. Καλά, η κοπέλα είναι για δέσιμο. Είναι για δέσιμο, αλλά στη θέση κάποιος άλλος. Όχι εγώ, φοβούμαι. Ήταν ανάγκη να έρθετε στο συνεργείο. Μόλις σας είδε η κορούα, αγγελοσάστηκε. Α, φταίξαμε εμείς κιόλας. Ναι, γιατί έτσι μούζουρος που είσαι, επέρασες σε για σκαλαπούνταρο. Παππού, να σε παρακαλέσω να μην ταυτίζεις το αγόρι μία στάρ με ξώανο για να μην εκρευριστώ. Όποτε έρθει μια κορούα να μου κάνει ερωτική εξομολόγηση, πάντα κάνετε μου χαλάστρα. Ποιος θα σε καλέσει, Κανέναν, μόνοι μας σε καλέστηκαν. Το συνεργείο είναι πομισάρικο. Μετάφραση, please. Πομισάρικο, ρε μάνα μου, συνεταιρικό δηλαδή. Μισό δικό μου, μισό του γιατρού. Μάικ μου, μα ποιος είναι ο γιατρός? Δεν είμαστε καλά. Ο πλήτη φιακουρί, διατάχτα και λίδια. Προσοχή. Πάρε παιδί μου τον συμπολεμιστή σου, ο πλήτη Δήμητρο, και δείξ' του το φυλάκιο. Μάλιστα, γερά διοικητά. Και μην ξεχάσεις να του δείξεις και το κρεβάτι που κοιμάται. Μάλιστα, γερά διοικητά. Μαλλιά και κουβάρια, ρε, θα πεις εμένα μάλιστα. Άντε μην μετανιώσω και σαν τους καμιά δεκάρα πρωί-πρωί. Έλα, ίδιο, τροχάδιν, ίδιο, ένα. Μπράβο, Δήμητρε, αυτό θα πει φαντάρος, αυτό θα πει φαντάρος. Άντε Γιώργο μου, Γιώργο, άφησε με σε παρακαλώ. Όχι, θέλω να παίξω. Γιώργο, για όνομα του Θεού, δεν είναι ώρα τώρα. Είμαι τσιτωμένη, δεν καταλαβαίνεις, άφησε με να σου πω αυτό που θέλω, βρε Γιώργο. Τι θέλεις, αγάπη μου, τι συμβαίνει, πέ μου, αφού είσαι σίγουρος ότι δεν ήταν βιαστική απόφαση που πήραμε? Τελειώσες την ερώτησή σου? Ναι, Γιώργο. Εντάξει, με να παίξω τώρα. Μάλλον, εμά και εμείς που να γαρτώθουμε, αγάπη μου. Ένω πάμπο με την Πένη, α κάνουν καλά. Γιώργο, δεν θέλω η κόρη μου να επιστοιχίσει, θέλω να ευτυχίσει, αγάπη μου. Βρε παιδί μου, βρε τα καμου, αγάπη μου. Ο Πάμπος είναι πολύ καλή περίπτωση. Καλή περίπτωση? Γιώργο, είναι οικόπεδο η διαμέρισμα που να αγοράσουμε. Γιατί αγοράζονται? Είναι γαφόρος. Εσύ πόσο τζορίδες με να πουλήσω διαμέρισμα?
Ναι, ξέρω το, αλλά είσαι εκτός θέματος, αγάπη μου. Ρε, δεν θέλω να με αγχώνεσαι, ρε Δάκα μου. Δεν θέλω να με αγχώνεσαι. Πίστεψε με, το έστικτο μου μου λέει ότι η Πέννη θα είναι ευτυχισμένη με τον Μπάμπο. Πίστεψε με. Εγώ πάλι γιατί δεν έχω αντίθετη άποψη. Δε, διότι δεν τον εχώρεψες ποτέ το γαμπρό μας. Γαμπρό μας. Παραγία μου, ζωχώ τα σιγέ με το. Εμπού την εγκυμοσύνη. Όχι. Εμπού τη φτιακουροσύνη. Λοιπόν. Έλα εδώ, πουλάκια μου. Έλα εδώ και εσύ από εδώ. Μπράβο. Ώστε. Θέλετε γυναίκες στο φυλάκιο, ε? Ήταν αστείο, κύριε διοικητά. Ναι, κύριε διοικητά, εμείς είμαστε χορτάτι που γυναίκες. Ω! Ωραία, βρε παιδί μου, μπράβο. Στήφισε χορτάτι από γυναίκες. Μπράβο. Μου λέτε κάτι. Το ύψωμα εκεί πάνω το βλέπετε? Επειδή εγώ δεν το. Εκεί. Ναι. Ε. Μα είναι η κορυφή του Ολύμπου, κύριε διοικητά, είναι το πράγμα. Ακριβώς. Θα πάτε να συναντήσετε το Δία, να του δώσετε χαιρετίσματα από μένα, τα χρόνια μου πολλά και στην Ήρα, και εγώ τα βλέπω από εδώ. Ναι, άντε πουλάγια μου, τροχάδιν, φίτια, 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 ένα. Και τι είπαν οι γονείς που είδανε τη βουλά? Επάθα σοκ, σοκ, η μάμα μου παρολίγο να λιποθυμήσει. Καλά, εδώ που τα λέμε έχει πολύ θράσο συγκόμενα για να έρθει στην Κύπρο να σε βρει. Κατερίνα μου, ήταν τα χειρότερα Χριστούγεννα που επέρασα. Σε καταλαβαίνω. Όπου επίαινα, εβούραμε από πίσω όπως το τσουρούι. Τσουρούι? Τσουρούι, όπως το κατσίκι. Α, πες μου έτσι να καταλάβω. Το άλλο δεν σου το είπα. Η κυρία Βούλα μαζί με την Ευελίνα παρολίγο να τριχομαλιστούν για χάρη μου. Η Ευελίνα είναι η κοπέλα που γουστάρεις. Όχι, η Ευελίνα είναι η κοπέλα που με γουστάρει. Μαζί με τη Βούλα θέλουν να κατακτήσουν αυτό το κορμί. Τι να πω? Τίποτα, τίποτα να μην πεις. Δεν υπάρχουν λόγια. Να στραφούμε πίσω και μετάνιωσα. Ε, θέλω τη χωραίτησα για νύφη μου. Μα να παίζουμε για να ξεπέζουμε. Μπούν τα που σε πιάνε τώρα. Μετάνιωσα, δεν κάμνει τούτη για το χαμπάκι μας. Η Πέννη μια χραγορούδα. Ενώ όμορφη έξυπνη νούσιμη. Μα εσύ τούτα ούλα που τα θωρείς πάνω της και εγώ δεν τα θωρώ. Πού την έπιασες που κακό μάτι. Να μου κάνεις τη χάρη και τα μάτια μου μια χαρά. Είμαι 45 χρονών γυναίκα και αρέσω την κλωστή μες στο βελόνι που την πρώτη. Αφού είσαι τόσο καδίρα, φταίνε, άντε πήγαινε. Πήγαινε να τη γράψει τον υφηγό τη. Όλα όμω! Η Τζένιφερ επελάνε μπάνω μου. Μόλις με είδε, ερωτεύτηκε με. Φταίω εγώ που είμαι ωραίος. Παππού, άφησε τα ερωτικά σου για άλλη φορά. Πε μου τώρα, πώς αντιμετώπισαν οι γονείς μου το δικό μας θέμα. Μα ποιοι είναι οι γονείς σου? Παναγία μου, να θυμάται τίποτε πάλι. Άιστο, δεν κάτσαν οι μπαταρίες του όλου. Παππού, είμαι η εγγονή σου, η Πέννη! Μα γιατί φωνάζεις, έτσι έχω πρόβλημα με τα αυτιά μου. Άις τώρα, μάνα μου, να πάει έστω και κουράστηκε. Τώρα που είμαι σπίτινη, τότε περιμένει, πρέπει να φύγω γιατί να με κλειδώσει έξω. Περίμενε ρε παππού να εξηγηθούμε. Ας το άλλη φορά. Γεια σου, Ευελίνα. Χειροτέρεψε η κατάσταση. Εγώ νομίζω πάντως ότι δουλεύει και μας όλους κανονικότατα. Κατερίνα, Κατερίνα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να ξεφορτωθώ την κυρία Βούλα. Αυτό που μου ζητάς είναι αδύνατο, για να μην σου πω ακατόρθωτο. Ποιος θέλει να τα βάλει με μια μισότρελη? Ναι, αλλά δεν την αντέχω άλλο. Εμπελαμένη πας στο κορμί μου. Θέλει να κάνουμε μαζί παιδί. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κατά βάθος σου αρέσει πολύ που σε κυνηγά? Όχι, Κατερίνα, η κυρία Βούλα δεν είναι του γούστου μου. Εμένα μου αρέσουν οι υψηλές οι κοπέλες, οι εντυπωσιακές. Όπως εσύ. Γιατί δεν μου λες ξεκάθαρα ότι σου αρέσω? Ναι, να σου πω. Κατερίνα, Κατερινάκι, πες μου πως με θέλεις λιγάκι. Τι να σου πω, ε? Ε? Μαρό μου, την Πέννη μας, ποιος είναι να την ειδοποιήσει για να της πει τα ευχάριστα νέα? Ποιος θα την πει τηλέφωνο την Πέννη? Ποια νέα? Τα νέα, μα παίζεις πελό. Μαρό, αφού συμφωνήσαμε, δεν του. Καλά, δώσ' μου τα τηλέφωνο να την πιάσουμε. Τι γυναίκα μάλα μου αν έχεις. Να χαρώ, να χαρώ, το μωρό. Το μωρό, το μωρό. Γιώργο, σταμάτα, πρέπει να είμαι σοβαρή τώρα. Εντάξει. Σοβαρή είναι, να βγάλεις διάγγελμα. Πάμε, χτυπά, χτυπά. Απάντα. Απάντα. Εδώ, Πενιτάκου. Εδώ, Μαροτάκου. Σε βρίσκω στην Κύπρο ή στα Αραβικά Εμιράτα. Μάμα. Τσακίσου και άλλα στο σπίτι σου. Έχω πολύ ευχάριστα νέα. Εντάξει, μαμά, έρχομαι. Να μου ζήτε.
Είπε μου να τσακιστώ να πάω αμέσως σπίτι γιατί μου έχει ευχάριστα νέα. Μα το μόνο δεν σου κόψε την κουβέντα. Είπα σου το εγώ, η μάνα σου είναι πολύ πάει. Άτε ρε μάνα μου, γέλασες σου. Κώτα, άνοιξε μου. Τότε ξέρω τι σε πέσα. Έχε χάρη που σε λυπούμε. Το κλειδί είναι κάτω από το χαλάκι. Άνοιξε και μπες. Σου λέω να σε πάρω ύστερα. Με ποιον να μιλούσες εσύ στο τηλέφωνο? Ένας φίλος από τα παλιά πήρε να μου πει ένα γεια. Ξέρω πως ήταν ο Φέδωνας. Αγάπη μου, την τόταν εμπολοί άντρες που τη θέλουν. Σιγά την Ελίζαμπετ Τέιλορ. Άφησε τις ειρωνίες και τα σχόλια και λάλε αμέσως που ήσουν. Αφού σου είπα, πήγα μια βόλτα. Έλα κοντά μου να σε μυρίσω. Α, Παναγία μου, Παναγία μου, και θα σε σκοτώσω. Πού ευρέθηκε τούτη η τρίχα εξαρθή πάνω σου, α? Πρέπει να είναι της Πέννης. Η Πέννη είναι μελαχρινή. Ήταν. Τώρα έβαψε τα ξαθά. Κατερίνα, σου έκανα μία πρόταση και περιμένω μία απάντηση. Α, δεν ξέρω, μα εκεί είσαι πολύ αναποφάσιστος τύπος. Γιατί το λες αυτό? Τη μία θέλεις την Ευελίνα. Την άλλη πας με τη Βούλα στην Κύπρο. Τώρα θέλεις εμένα? Όχι, όχι. Αυτές οι δύο ανήκουν στο παρελθόν. Εσύ ανήκεις στο παρόν και στο μέλλον. Δεν έχεις πολύ χρόνο που με γνώρισες. Ναι. Α, δεν σου το είπα. Κατερίνα, παράληψη μου. Η καρδιά μου ερωτεύεται αμέσως. Εγώ μόνο εσένα θέλω. Θέλω να χαρούμε τον έρωτά μας στην Αθήνα. Κάτω από την Ακρόπολη. Κάτω από την Ακρόπολη. Πες μου το ναι. Μάικ, στην Αθήνα λέμε όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Κατερίνα, στην Κύπρο λέμε όποιος βιάζεται, φτάνει πρώτος. Πρέπει να ρωτήσεις, Ρωμάνα μου, τι εννοούσε, να μας στήσει καμιά παγίδα τώρα. Έλατε, Πάμπη μου, σταμάτα να είσαι αρνητικός, αφού μου είπαν ότι είναι ευχάριστα τα νέα. Κι εσύ εμπίστευσες τη, Ρωμάνα μου. Τέλος πάντων, πάμε και ό,τι βρέξεις κατεβάς. Προκύρισε. Τα πάντα τον μπορεί να ξέρει κάτι. Να μου θέλεις, άπα. Γε μου, είσαι στην Κύπρο, είσαι αραβικά μοιράτα. Είμαστε... This is the last and final call of flight number 337. Passengers with name Bambos Fiakouris and Penny Taco are requested to proceed. Στο αεροδρόμιο είμαστε, φωνάζουν μας. Gate number 4. Με φύση μου, με φύση. Εσυντήχαμε με τους Τάκους και αποφασίσαμε να σας καρτώσουμε, ρε! Να σας καρτώσουμε! Παπά, είπες μου το καλύτερο νέο τώρα. Να σε φιλήσω. Ωι, ας το ιστράμουν αυτό έσω. Πάμε μου, τι σου είπε? Μα φιλουή, οι γονείς μας αποφασίσαν να μας χαρτώσουν. Και όσο γυρίζει η γη, θα σε αγαπάω. Και όσο γυρίζει η γη, πάλι... Κυρία Αντικητά, αθάμ του πο... του τα λαμπούκια μου. Oh, I go the wrong way. Μαρό μου, η Πέννη, ποιος είναι της σπίτις, ποιος είναι... Πάει να σου το πω μαλτέζικα. Ο επόμενος, Στραλιώτης Δώρος Δωροθέου, άλλος Εστρακόσια. Στραλιώτης Σούλτης Καγουρής, άλλος Μπλάκης. Μαρό μου, της Πέννης μας, ποιος είναι να της μιλήσει στο τηλέφωνο, να της πεις τα νέα. Στρατιώτης Ανδρέας Γεωργίου, άλλος Μπλάκης. Κορία την... Κυρία την κοιτά! Με ζήτη! Μόλις σας είδε Νικορού, αγγελοσάστηκε! Μαμά μου την Κύπρο? Ναι, μπαμπά μου και πρόεδρος, μαμά μου Ζαΐ. Άρατε, κύριε Δικητά, τώρα ούτε τη γλώσσα μας δεν συγκριτήχε αν είναι. Ναι, ενώ εσύ μιλάς βλέπω απτέστος τη μπαφίτικη διάλεκτο. Κυρία Δικητά, άψαν του πόδια μου. Δεν θα το πει, μην το με τίποτα. Ναι, ναι, είσαι του λόγου.
πόδια. Μπαλέξεις τα πόδια. Είσαι τα πόδια μου, μπαλέξεις. Μπαλέξεις. Κυρία Ντικητά, τα λαμπούκια, τα λαμπούκια του πο... Άψαν του. Άψαν. Άψαν. Τα λαμπούκια. Τα λαμπούκια. Κυρία Ντικητά, άψαν του πο... του τα λαμπούκια μου. Oh, I go the wrong way. Μάρο, η καλή σχολή μα. Έτσι είναι η σχολή. Πανεπιστήμιο θέλει να πει. Όχι, θέλω να πω στη Φτιαγουρέικον σχολή είναι εργατών. Αου! Και η Βασούλα ποιο θέλει. Εμένα βέβαια. Ναι, ρε, γι' αυτό μου λέει ζήτηση. Τι σου ζήτησε, να πιάω. Τι να πιάετε. Σχέδιε, κυρία, με κάνει τρόπο δεν καταλάβει. Ένα σου πω καταλάβει, ρε φόντιου. Αφού δεν μου θέλει κομμένη λουά. Το διάλειμμα να σκάμω όλε μαύρε να δεν πα σε ποιον πελάμενη. Α σου πει, σταματήστε, είπα! Σταματήστε! Να με πιάσει εμένα η πελάρα μου και να με ξέρει ποιον να πρωτοκλάψει η Βασούλα. Τέρμα τα βάσανα, απόψε θα δώσουμε λόγο ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Άμα λαλείς Θεόν εννοείς τη μάνα σου ή τη μάνα μου. Ενώ το Θεό μωρό μου, τον έναν και μοναδικό. Αγάπη μου, μα είσαι γιος. Ναι πατέρα, με τον κρίνω. Δώσε τους ο κρίνος. Δείξετε μου να τον κάνω άχρηστο. Ω, ένας άχρηστος κανείμας. Εν εχθιαζόμαστε και δεύτερο. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά μου που δεν εφακά. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι αυτοί. Ως που μια μέρα είναι εδώ καρπάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάδι, μια σηκώνει το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια μια λάιζε έξτρα λάιζε.